Ζαμπλούτη είναι η χώρα μας, η όμορφη Ελλάδα. Μα ξένοι την αρμέγουνε σαν να είναι Άγια Ελλάδα. Μα ξένοι την αρμέγουνε σαν να είναι Άγια Ελλάδα. Ζαμπλούτη είναι η χώρα μας, η όμορφη Ελλάδα. Τούτονε το χωράφι που βρισκόμαστονε, είναι της μάνας μου. Από μικρό κοπέλι που ήμουνε, ερχόμαστονε μπαέ και μαζώναμε τις αγίες. Θυμούμε πάντα τη μάνα μου να μου λέει, έτσι απέναντι είναι ένα μικρό εκκλησάκι που έχει κόκαλα. Και εγώ ερώτουνε με απορία, κόκαλα μάνα ή τα κόκαλα? Κόκαλα τον ανθρώπο που εκτελέσανε οι Γερμανοί στην κατοχή. Δίπλα από το χωριό μου την Πηγή υπάρχει ένα άλλο χωριό που το λένε Άδελε. Στην κατοχή το λοιπόν εμαζόξανε οι Γερμανοί μια μπατούλια Αδελιανούς, τις στέσανε στη γραμμή και τσιθαρίσανε με τα πολυβόλα. Οι νέοι ήρωες εποθάνανε για μας, για τα κοπέλια μας, για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο κόσμο. Και η πολιτική μας, όλα τα χρόνια που περάσανε από τότε σας, δεν ήταν άξιοι να γυρέψουνε τις πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία. Πράγμα που το κάμανε όλα τα κράτη που μπλεχτήκανε στον πόλεμο και πάθανε ζημιές. Γιάντα η δική μας πολιτική δεν το κάμανε, ας μας απαντήσει ένας. Και αν δεν μπορεί να απαντήσει σε μας επειδή φοβάται το πολιτικό κόστος, ας έρθει εμπαέ να απαντήσει σε τούτους εσ. Τις Αδελιανούς ήρωες. Συντέκνησα και συντέκνη, οι αρχαίοι μας πρόγονοι λέγανε «Η ισχύς εν τη ενώση». Δηλαδή, όταν είναι ο κόσμος ενωμένος, δεν φοβάται πράγμα. Και ο Μέγα Αλέξανδρος έλεγανε «Διέρη και βασίλευε». Τούτο να εκάνανε και κάνουνε τόσα χρόνια οι πολιτικοί μας. Μας έχουνε διχασμένους μέσα στη μιζέρια και στην κακομοιριά και αυτοί ανενόχλητοι παίζουνε τα παιχνίδια τονε απάνω στη ράχη μας. Θέμενε να σωθούμενε
συντέκνησε και συντέκνη μου, και να σώσουμε και τα κοπέλια μας, πρέπει να κάνουμε εκείνον που έκαμε ο Οδυσσέας. Να βάλουμε βουλοκαίρι στα αυτιά μας για να μην ακούμε τις σιρήνες. Μόνο έτσι θα ανταμώσουμε πάλι την πατρίδα μας, την Ιθάκη μας. Και το ρόλο το σιρήνο σε τούτες τις δύσκολες μέρες τον επέζουνε κάμποσα τσατσάκια δημοσιογράφοι που δεν υπηρετούνε την αλήθεια, καθόλου την αλήθεια, αλλά μόνο τα συμφέροντα των αφεντικόντων. Ο προχθές ένας δημοσιογράφος σε ένα τοπικό κανάλι είπενε πως πρέπει να ψηφιστεί το δεύτερο μνημόνιο, γιατί θα είναι η αρχή του τέλους των προβλημάτων της Ελλάδας. Τούτο να του πάνε να πει τα αφεντικά του, τούτο να είπαινε το πιστό κοπρόσκυλο. Θωρείτε το λοιπόν, συντέκνησε και συντέκνη, πως οι Ρουφιάνοι και οι Μαυραγωρίτες ευγήκανε παγανιά. Ρουφιάνοι που τα τελευταία χρόνια εφάγανε με χρυσά κουτάλια, ελαιλατίσανε, αδικήσανε, μας ήπιανε το αίμα. Και Μαυραγωρίτες που αφού μας εξουθενώσουνε και μας εξαθλιώσουνε, θα μας αρπάξουνε τις περιουσίες μας για ένα γαζοντενικέ λάδι, όπως εγίνηκενε και στην κατοχή. Ευτυχισμένος ήμουν. Μανίστικος απόμεινα κι αυτοί τρώνε και πίνουν. Μανίστικος απόμεινα κι αυτοί τρώνε και πίνουν. Πιάτο είχα φαγητό και ευτυχισμένος ήμουν. Συντέκνησες και συντέκνη, αν σε κάποιους από σας τα δυο πρώην μεγάλα κόμματα εδώ κάνε κάτι της, εδώ σας το παίρνουνε ο πίσω τρίδιπλο και τετράδιπλο. Μια φορά εφοβούσαστονε μη σας επάρει το έχει σας ο κομμουνισμός. Η ντα-ηρωνία όμως, εδώ μας το παίρνει ο καπιταλισμός. Και δα συντέκνησες και συντέκνη, ας πούμενε δύο-τρία πράγματα
και για τις φίλους μας, τις Γερμανούς. Τούτος ο ήρωας ήτανε ενωματάρχης στην κατοχή. Έβαε στο χωριό μου την πηγή. Καταγότανε από το Ηράκλειο και ήτανε ήρωας γιάντα. Εβοηθούσανε τους ανθρώπους που κάνανε αντίσταση και τις προστάτευανε από τους Γερμανούς. Όμως οι Γερμανοί τα ανακαλύψανε, τον εσυλάβανε και να είδα τα ξώσανε. Προτού τον εκτελέσουνε, τον εβάλανε κι άνοιξανε τον τάφο του, το λάκκο του. Μετά του ξεριζώσανε τα νύχια, του κόψανε τα αυτιά, του κόψανε τη γλώσσα και ύστερα επήρανε σειρά τα πολυβόλα. Μια γυναίκα πηγανή ήταν χωσμένη σε μια χαρουπέ και τάδαινε ούλα, ούλα. Και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα τα καθάρματα να μας εξεριζώνουν τις ψυχές μας και τα όνειρα των κοπελιών μας. Ακούσατε πόσα δισεκατομμύρια ευρώ εκέρδισε η Γερμανία από την κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη? Αμέτρητα. Το 2009 έκανα μια εκπομπή σε ένα άλλο κανάλι και γυρνούσα με το μικρόφωνο στις συνδρόμους στο Χανιό. Θυμούμαι τον ενθουσιασμό του κόσμου επειδή είχε βγει στην κυβέρνηση ο Γιώργος. Τι τα χαμπάρια. Καλά μωρέ σύντεκτε. Καλά είναι δηλαδή ή δεν πάνε καλά τα πράγματα? Καλά, καλά, καλά. Ο, το μάτι σου γυαλίζει, σε θεωρώ πολύ ελπιδοφόρο. Γεια σου, άλλος γελαστός. Γεια σου μωρέ σύντεκτε. Το δείχνει το ποσοστό. Το ποσοστό, ε. Μεγάλο το ποσοστό. 83%. Ε, του σηκώθηκαν πολύ του Γιωργάκη. Λοιπόν, το κυβερνητικό σχήμα καλά. Οι γυναίκες αρέσουν έτσι. Έβαλα μια κοπελιές, έβαλα λουκού. Σ' αρέσουν, ε. Γι' αυτό τις θωρώ τις ειδήσεις. Και εμένα μου αρέσουν. Και το ανάπτυξης είναι καλή, το αγροτική. Στο καλό να πας. Ευγιάστηκαν όμως ο κόσμος να ενθουσιαστεί. Ο Γιώργος αντί για καλό, έφερανε την καταστροφή. Και η στάση το Χανιωτό στις προηγούμενες εκλογές ήτανε περήφανη και ντρέτη. Και το Γιώργο και το κόμμα του συστήλανε στον Αγύριστο και ακόμη παραπέρα. Η τσάντα της μανταμίτσας Τσιτσοχατζοπούλου που εκράθηκε όταν πήγαινε στον ανακριτή, είπανε οι δημοσιογράφοι πως εκόστιζανε 3.000 ευρώ. Ρε καθάρματα, ρε απατεώνες, ρε χτίνι, ένας ολόκληρος λαός σταυρώνεται, ένας ολόκληρος λαός πεινά και βρίχνετε μέσα στην απελπισία και εσείς μιλείτε ακόμη. Έχετε το θράσος να απολογίστε και να δικαιολογήσετε. Φιλότιμο μωρέ ληστές δεν έχετε. Να σάξετε μια θηλιά και να κρεμαστείτε. Τύψεις δεν έχετε. Εξεχάσετε ή τα κακά εκάμετε
σε τούτον έτον έρμο τόπο. Εξεχάσατε το χρηματιστήριο. Εξεχάσατε το φαγοπότι, τον Ολυμπιακό αγώνο. Εξεχάσατε το βατοπέδι. Εξεχάσατε τα ομόλογα. Εξεχάσατε τσιβαλίτσες με τσιμίζες από τη Siemens. Ω, Ελεϊνά Χτίνη. Πίσω η Αχλάδα την ώρα, έλεγαν οι παλιοί μας. Όπου και να τρυπώξετε, θα δείτε την οργή μας. Όπου και να τρυπώξετε, θα δείτε την οργή μας. Πίσω η Αχλάδα την ώρα, έλεγαν οι παλιοί μας. Συντέκνησες και σύντεκνη, κάθομαι και σκέφτομαι πόσα πήρανε οι διάφοροι για να μας προδώσουν. Πόσα αργύρια πήρανε. Ο Ιούδας επήρανε 30 αργύρια. Αυτή πόσα, ε. Και ο Ιούδας, όταν κατάλαβαινε ή ντάκαμενε, τα γιάγυρενε ο πίσω και πήγαινε και κρεμάστηκενε. Αυτοί ούτε να τα γιαγέρνουν ο πίσω θωρό, ούτε να πηγαίνουν να κρεμιούνται. Κύριε βουλευτάδες, ποιον εβάλλετε στη φυλακή από τις κλέφτες? Κανένα. Όμοιο στον όμοιο, τσικοπρέ στα λάχανα. Κλεψές, κομπίνες, απατεωνιές, ερημάξατε τα ταμεία, τα μοναστήρια, ερημάξατε τις τσέπες μας, τις ζωές μας. Ελισάξατε, μωρέ, πού θα τα βάλετε? Πόσα χρόνια θα ζήσετε ακόμη? Μην ανησυχείτε. Οι ίδιοι σκουλίκοι που θα φάνε μας, οι ίδιοι σκουλίκοι θα φάνε και εσάς. Και να θυμάστε, τις σκουλίκους δεν θα μπορέσετε να τις εξαγοράσετε με τα αργύρια. Συντέκνησες και συντέκνη, πολλά λόγια. Πολλά λόγια. Συνέχεια ακούγονται πολλά λόγια. Και ή τα λέγανε οι παγιοί, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Είναι η φτώχεια της σημερινής εποχής. Φτώχεια στις ψυχές μας. Φτώχεια στα αισθήματά μας. Φτώχεια στις τσέπες μας. Παντού φτώχεια. Έτσι άμα σε καταντήσανε. Βέβαια με τη δική μας συνένεση πάντα. Και συντέκνη, θα πούμενε εδώ δύο λόγια και για ένα πρώην άνθρωπο, πρώην λειτουργό της δικαιοσύνης, πρώην εισαγγελέα, που στις ημέρες μας εγίνηκε ένας σύγχρονος τσιριμόκος, το Φώτη τον Κουβέλη. Ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς
είναι σε σημασμένοι προδότες. Αλλά και εσύ Κουβέλη, και εσύ, πόσα ετσέποσες, πόσα Κουβέλη τσιριμόκο. Συντέκνησες και συντέκνη, πολύ μεγάλοι Έλληνες εφύγανε τελευταία. Λες και ήτανε συνεννοημένοι. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Βέγκος, ο Σπαθάρης, ο Καρακατσάνης, ο Μητροπάνος. Αυτούς τους άδικους καιρούς ψεύτικα λόγια μην ακούς. Κανείς δεν νοιάζεται για μας σ' αυτή τη γη της ερημιάς. Αν μ' αγαπάς... Εφύγανε οι μεγάλοι Έλληνες και μας αφήσανε στη φτώχεια μας και στην κατάντια μας. Εφύγανε πικραμένοι, με δηλητριασμένη ψυχή, γιατί είδανε την Ελλάδα που αγαπήσανε να ξεφτιλίζεται και να αργοπεθαίνει. Συντέκνησες και συντέκνη, μάθετε στα κοπέλια σας ποιος ήτανε ο Μπελογιάννης. Ο Νίκος ο Μπελογιάννης, ο άνθρωπος με το γαρίφαλο. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε με τσαριστερούς, πρέπει να κατένε τα κοπέλια ποιος ήτανε ο Μπελογιάννης. Ήτανε ο άνθρωπος που τον εκτελέσανε οι προδότες της δεκαετίας του 50. Οι ντόπιοι προδότες με εντολή τον ξένο Σκουλικιό. Ήτανε και αυτοί προδότες σαν τις σημερινούς. Μόνο που οι σημερινοί εκτελούνε με τα πολυβόλα τον τραπεζό. Τον Μπελογιάννη τον εκτελέσανε οι προδότες του 50 Κυριακή χαράματα. Κυριακή δεν εκτελούσανε ούτε οι Γερμανοί. Και για να φέγγουνε και να βρούνε οι σφαίρες στο στόχο, είχανε αναμένα τα φώτα στα καμιόνια. Συντέκνησες και συντέκνη για γερμαναράδες, ας πούμε κάτι της και για την κατοχή, για το χωριό μου την Πηγή. Είχανε και τσάντρες της Πηγής και ήτανε έτοιμοι να τσιθερίσουνε με τα πολυβόλα δίπλα στα καμίνια του ασβέστη.
Όμως, συντέκνη σας και συντέκνη, πιστεύετε στη μοίρα, πιστεύετε στο κισιμέτι που λένε οι Τούρκοι. Αν δεν πιστεύετε, να πιστέψετε. Το τι θα περάσει ο κάθε άνθρωπος είναι καλά γραμμένο. Και ό,τι είναι καλά γραμμένο δεν σβήνει. Όσα γράφει η μοίρα στο χαρτί, πελέκι δεν τα κόβει. Τσιμήραστονε το λοιπόν ήτανε τον πηγιανό να μην ακούσουνε το βάρβαρο κελάιδεσμα, τον πολυβόλο και να ζήσουνε. Να ζήσουνε για να διηγούνται. Πώς τη γλιτώσαμε, γρικάτε. Ένας πηγιανός έκαμενε στη Γερμανία αρκετά χρόνια πριν τον πόλεμο. Εκιά τάσαξανε με μια γυναίκα και έκαμενε μαζί της ένα γιο. Μετά φεύγει από τη Γερμανία αφήνοντας το μωρό κοπέλι με τη μάνα του. Ο πηγιανός δεν ξαναγέρνει στη Γερμανία. Περνούνε χρόνια και κηρύσσεται ο πόλεμος. Θα μου πείτε δά συντέκνησες και συντέκνη. Ίντα σχέση έχει τούτο να με την προγραμματισμένη εκτέλεση των πηγιανών. Έχει και παραέχει. Ο νεαρός Γερμανός αξιωματικός ετοιμάζεται να δώσει το παράγγελμα στο απόσπασμα για να πέσουνε νεκροί οι πηγιανοί και να προσθεθούνε κι αυτοί στο απέραντο ηρωικό νεκροταφείο. Ο νεαρός Γερμανός αξιωματικός φορεί στο λαιμό του ένα μενταγιόν με τη φωτογραφία μιας γυναίκας. Ο πηγιανός που έκαμενε χρόνια στη Γερμανία πριν τον πόλεμο θωρεί το μενταγιόν με τη φωτογραφία της γυναίκας στο λαιμό του νεαρού Γερμανού αξιωματικού, τον ερωτά επιτακτικά και με θάρρος. Ποια είναι τούτη να η γυναίκα? Ο νεαρός Γερμανός αξιωματικός απαντά «Η μάνα μου». Και ο πηγιανός απαντά «Αφού τούτη να η γυναίκα είναι η μάνα σου, εγώ είμαι ο πατέρας σου». Να πως τη γλιτώσανε οι πηγιανοί και τα χώματα του χωριού δεν ευαυτήκανε με το αίμαντονε. Ας αρπάξομενε τις τζουγκράνες. Μην τζιφοβούμαστονε. Σκουλίκιανε. Συχαμερά σκουλίκια. Απόγονοι του Πίλιου του Γούση. Του άλλου Έλληνα προβότη. Ας αφήσομενε τη ράτσα μας να μιλήσει μέσα στην ψυχή μας. Ας γρικίσομενε τις φωνές των προγόνων μας. «Ξεσηκωθείτε», λένε οι φωνές, «πάρετε τσιτίχε σας στα χέρια σας. Το χώμα που πατείτε σας το παραδώσαμενε ελεύθερο.
δεν έχετε δικαίωμα να το σκλαβώσετε. Γιατί αν το σκλαβώσετε, την κατάρα μας να έχετε και εσείς και τα κοπέλια σας. Τούτανα τα σπαραχτικά και γεμάτα αγωνία λόγια λένε οι φωνές των προγόνων. Την κατάρα μας να έχετε και εσείς και τα κοπέλια. Μυριστήκανε πετρέλαιο και πάνε να αρπάξουν. Μα ούλα να ποδά θα έρθουν, πολύ πικρά θα κλάψουν. Μα ούλα να ποδά θα έρθουν, πολύ πικρά θα κλάψουν. Μυριστήκανε πετρέλαιο και πάνε να τα αρπάξουν. Συντέκνησες και συντέκνη, θα έχετε ακουστά πως και στην Κρήτη είχαμε πολλούς προδότες στην κατοχή. Πολλά σκουλίκια που εσυνεργαστήκανε με τις Γερμανούς. Έχετε όμως ακουστά, ίντα τον εκάνανε οι Γερμανοί μετά την προδοσία. Τσι εκτελούσανε. Όπως το γρικάτε, τσι εκτελούσανε. Εκάνανε οι Γερμανοί τούτινε τη σκέψη. Αφού προδώσανε την πατρίδα τονε την Ελλάδα, και μας θα προδώσουνε. Και έτσι εκτελούσανε αλίπητα. Και τα λέω τουτανά για να τα γρικάς εσύ Σαμαρά και εσύ Βενζέλο και εσύ Κουβέλη που είσαι η αριστερή τσόντα της κυβέρνησης των προδοτών. Το ίδιο θα κάμουνε και σε σας οι Γερμαναράδες. Αφού είστε ίδιοι κιόμοι με τις κατοχικούς προδότες. Αξίζει να σας επούνε. Γεια ιστορία. Συντέκνησες και συντέκνη, τούτανε τα καθάρματα που εδιαλύσανε την Ελλάδα, τούτανε τα ίδια καθάρματα λένε πως θα τη σώσουνε εδώ. Δεν πρέπει να τις πιστεύγομενε. Μέρα νύχτα μας εκάνουνε πλήση εγκεφάλου με τα βρωμοκάνα λάντωνε. Με τις πλερωμένους δημοσιογράφους τονε. Και μιλώ για τα ντόπια κανάλια, όχι για τα αθηναϊκά. Γι' αυτά ας μιλήσουνε άλλοι. Τούτινα οι ντόπιοι καναλάρχες τσι βοηθήσανε να ξαναβγούνε στην κυβέρνηση και να μας αποτελειώσουνε πίνοντας και το υπόλοιπο αίμα μας. Τσι βοηθήσανε με τα ελεϊνά κανάλια τονε
και με τσιβρομοφυλάδες τόνε. Ελπίζω φέτος το χειμώνα να γεμίσουν οι δρόμοι αντάρτες, αντάρτες με ψυχή που θα φωνάξουν σε όλους τόνε ιστορία. Πότε στα κα, πότε στα κα ανοίξε στεριά, πότε στα φλε, βαρύσει, πότε στα φλε, βαρύσει να πάρω το, να πάρω το ντουφέκι μου. Πότε στα κα, πότε στα κα ανοίξε στεριά, πότε. Συντέκνησες και συντέκνη, εμπαένε η λούτρα. Βρίχνεται μετά από το χωριό μου την πηγή, πηγαίνοντας για Αρκάδη. Και δά πάμενε πίσω στα χρόνια της κατοχής. Είπαμενε, οι πηγιανοί τη γλιτώσανε, μα δεν ήτανε το ίδιο τυχεροί και οι Λουτριανοί. Τσι Λουτριανούς τσιθερίσανε με τα πολυβόλα, 11 ήρωες. Σας έχω ξαναπεί για το Κισιμέτι, για τη μοίρα, πως όσα γράφει η μοίρα στο χαρτί, πελέκι δεν τα κόβει. Όσα χρόνια είναι γραμμένο να ζήσει κανείς, θα τα ζήσει. Να, ίντα γίνηκενε με τσιλουτριανούς. Τσιθερίσανε με το πολυβόλο. Ένα παλικάρι δεν το πιάσανε καθόλου οι σφαίρες του πολυβόλου. Πέφτει στη γης και από πάνω του πέφτουνε τα άλλα, τα σκοτωμένα παλικάρια. Μετά με τον πιστόλι τον δίνουνε σε καθένα χωριστά τη χαριστική βολή. Πάνω στο παλικάρι που δεν το βρήκανε οι σφαίρες του πολυβόλου είχανε πέσει αίματα από τα σκοτωμένα παλικάρια. Νομίζοντας οι Γερμανοί πως του είχαν ρίξει τη χαριστική βολή, δεν τον επυροβολούνε στην κεφαλή και τη γλίτωσαν. Έζησενε ετούτος άσο Λουτριανός. Έζησενε για να διηγάτε. Δεν είναι πολλά χρόνια που επόθανεν. Θαρώ το 86. Πότε στα κα, πότε στα κα ανοίξε στεριά, πότε στα φλε, βαρύσει, πότε στα φλε, βαρύσει, να πάρω το
πάρω το ντουφέκι μου. Ποτέ στα κα, ποτέ στα κα μην ξεστεριά. Συνδέκνησες και συνδέκνη. Ένας ανελαίητος πόλεμος είναι και ο σημερινός. Με τα πολυβόλα τσεφορίας και τον τραπεζό. Τα πολυβόλα του Τανά ξερνούνε τις σφαίρες χωρίς έλεος. Επήγαινε και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κύβρανε το Σαμαρά. Επήγαινε γλακυχτός για να σώσει τσιμιστούς τον παπάδο. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα νιώθα αν επήγαινε να μεσολαβήσει για να σωθεί και η σύνταξη της 85χρονης μάνας μου, που είναι μόλις 355 ευρώ. Τσαγρώτησας μάνας μου, που δεν άφηκενε χωράφι για χωράφι και θερμοκήπιο για θερμοκήπιο που να μην το δουλέψει. Εσάς, ελεηνοί προδότες, οι μανάδες σας, ιντάτανε. Θυμάστε ιντάτανε. Αλλά πού να θυμάστε, αφού από χρόνια τις είχετε πουλημένες κι αυτές. Επουλήσετε και τις ίδιες σας τσιμανάδες για τις καρέκλες της εξουσίας. Κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα μια ευχή κάνει για σας. Να μη σώσετε να χαρείτε τα αργύρια της προδοσίας και οι τύψεις να σας εφωνάζουν συνέχεια «Ιστορία». Συντέκνησες και συντέκνη, ετούτος εσ δεν είναι ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, είναι ο εφιάλτης που επρόδοκενε το Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Ο Παπανδρέου είναι? Όχι, δεν είναι ο Παπανδρέου, είναι ο ελεηνός προδότης που άνοιξανε την πόρτα της Κωνσταντινούπολης. Εμπήκανε οι Τούρκοι και πατήσανε την Αγιά Σοφιά. Επιμένετε πως είναι ο Παπανδρέου. Λάθος επιμένετε. Είναι ο Δούριος Ύπος που μέσα του χωστήκανε οι ξένοι για να αλώσουνε την Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω, μη σας εξεγελά, δεν είναι ο Παπανδρέου, είναι ο προδότης που υποδιότανε ο Αρτέμις Μάτσας στις ελληνικές ταινίες. Είναι ο προδότης που έρχεται στην Κρήτη για τουρισμό και μένει σε ξενοδοχεία πληρώνοντας 1.200 ευρώ τη βραδιά.
Παπανδρέου, δεν θα αργήσει η μέρα που θα δικαστείς για εσχάτη προδοσία. Και εσχάτη προδοσία θα πει θάνατος δια του φεκισμού. Μάλλον όχι. Δεν πρέπει να είναι τούτινά η τιμωρία σου. Η τιμωρία που σου πρέπει είναι να ζήσεις. Να σε κυνηγούνε τα κοπέλια στις γειτονιές. Να σε πετροβολούνε. Να σε περιγελούνε. Να σε φτύνουνε προδότη και να σου φωνάζουνε «Γεια ιστορία». Αντώνη Σαμαρά, την ημέρα που μπήκανε οι Γερμανοί στην Αθήνα το 1941, κατέ συντάκαμενε η γιαγιά σου η Πινελόπη Δέλτα? Θα το κατέ σίγουρα. Αυτοκτόνησενε. Γρικά Σαμαρά, αυτοκτόνησενε. Επειδή πατήσανε οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και εσύ τσαφήνεις να πατούνε μια ολόκληρη Ελλάδα χωρίς καθόλου τύψεις. Μην αφήνεις τα κόκαλα της Πινελόπης Δέλτα να τρίζουνε. Κάμε το χρέος σου απέναντι στον απατό σου και στην Ελλάδα. Αυτοκτόνησε και εσύ Αντώνη, και σε θερμό παρακαλώ, πάρε μαζί σου και το Βαγγέλη και το Φώτη. Γρικάς Αντώνη. Αντώνη Σαμαρά, την ημέρα που μπήκανε οι Γερμανοί στην Αθήνα το 1941, κατέ συντάκαμενε η γιαγιά σου η Πινελόπη Δέλτα? Θα το κατέ σίγουρα. Αυτοκτόνησενε. Γρικά Σαμαρά, αυτοκτόνησενε. Επειδή πατήσανε οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και εσύ τσαφήνεις να πατούνε μια ολόκληρη Ελλάδα χωρίς καθόλου τύψεις. Μην αφήνεις τα κόκαλα της Πινελόπης Δέλτα να τρίζουνε. Κάμε το χρέος σου απέναντι στον απατό σου και στην Ελλάδα. Αυτοκτόνησε και εσύ Αντώνη, και σε θερμό παρακαλώ, πάρε μαζί σου και το Βαγγέλη και το Φώτη. Γρικάς Αντώνη. Πατρόνα, την όμορφη πατρόνα να κατεβώ, να κατεβώ στον ομαλό, να πάρω το, να πάρω το του φεκιμού.